Τα σχολεία μας αποτελούνται από 27 μαθητές. Έχουμε κάποιες προσθήκες φέτος από στρατιωτικούς και από εκπαιδευτικούς. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είναι ένας νεοσύστατος σύλλογος. Ιδρύθηκε το 2017. Είμαστε περίπου 30 μέλη. Είναι ευλογία να μεγαλώνεις παιδιά σε τέτοια μέρη, γιατί έρχονται σε επαφή με τη φύση και θεωρούμε ότι γίνεσαι πιο ισορροπημένος άνθρωπος. Έχει τα υπέρ του και τα κατά του. Ευτυχώς πλέον με το ίντερνετ είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Τα παιδιά είναι πολύ εξοικειωμένα με την ιστορία του τόπου και το λέω γιατί είναι ένα κομμάτι ιστορίας που δεν διδάσκεται στα σχολεία. Έχουν ενθουσιασμό για αυτό και συνεχώς ενημερώνονται και μαθαίνουν. Ακόμα και όταν θα δουν τουρίστες στο δρόμο να κοιτάζουν τα αγάλματα που έχουμε στους δρόμους, θα σταματήσουν και θα τους ενημερώσουν για την ιστορία και για το μουσείο και οτιδήποτε πληροφορίες μπορούν να δώσουν γι' αυτό και γνωρίσουν θα τις δώσουν. Με το πέρασμα των χρόνων, οι εξόριστοι, οι εκτοπισμένοι που πέρασαν από εδώ, άφησαν στον κόσμο, στους ντόπιους εδώ, την νοοτροπία ότι κυρίως θα πρέπει να δώσουν βάση στην εκπαίδευση και στην παιδεία των παιδιών. Πολλοί λοιπόν από τότε ξεκίνησαν να πουλάνε περιουσίες γιατί δεν μπορούσαν διαφορετικά για να μπορέσουν να διώξουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν. Ευελπιστούμε ότι τα παιδιά του Αεστράτη κάποια στιγμή θα μπορέσουν να έχουν ακριβώς τις ίδιες ευκαιρίες με τα παιδιά της πόλης ή ακόμα και του διπλανού νησιού. Όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ οι εκπαιδευτικοί είμαστε κατόπιν δικής μας επιλογής. Είναι ένας όπως που ιδιαίτερα αγάπησα. Αγάπησα αυτό το σχολείο, έχω δεθεί ιδιαίτερα με τα παιδιά, γιατί όταν ήρθα το 2012 τα βρήκα στο δημοτικό, είμαστε εδώ όλη μια οικογένεια και ξαφνικά αυτά τα παιδιά έχουν τελειώσει και την τρίτη ηλικίου και τώρα έρχονται και οι νεότερες γενιές που όταν εγώ είχα έρθει εδώ μόλις είχαν γεννηθεί. Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή, το πολυτιθέσιρο τμήμα μας είναι με 4 μαθητές, άρα είναι σαν να κάνουμε εδώ πέρα ιδιαίτερα.